Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λιλίτσης. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του κυρίου Καραμαλάχη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πείτε μας, κύριε Λιλίτση, γιατί επιλέξατε να δηλώσετε πάρον σε αυτή την αυτοδιοικητική μάχη? Κοιτάξτε να δείτε. Από το 2008 εργάζομαι ως ιατροδικαστής Κρήτης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζω εδώ στο Ηράκλειο. Έχω πολλά προβλήματα τα οποία σας να δω καθημερινά. Και θα ήθελα κι εγώ από τη μεριά μου, που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία, να προσπαθήσω να λύσω κάποια βασικά προβλήματα για τους πολίτες. Και όχι μόνο για τους πολίτες, για τους ψηφιέπτες, για τα παιδιά μας. Για όλους τους ανθρώπους που ζουν εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη, στο Δήμο του Ηρακλείου. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο συνδυασμό, γιατί με τον Μιχάλη Καραμαλάκη? Με τον κύριο Καραμαλάκη και επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο, η πόλη μας, έχουμε πολλά κοινά σημεία και επαγγελματικά, αλλά και πολλά σημεία, κυρίως προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος και ο Δήμος. Είμαστε αποφασισμένοι και είναι αποφασισμένος και ο κύριος υποψήφιος δήμαρχος να βάλουμε επιτάπητο στα θέματα άμεσα και να τα λύσουμε. Αυτός ο στόχος μας. Ο κύριος Καραμαλάκης, βεβαίως, δεν είναι ένας αυτοδιοικητικός μέχρι τώρα, αλλά έχει μια μακρά σταδιοδρομία και έχει επιδείξει την ικανότητα διοίκησής του. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό εχέγγυο, ένα δείγμα γραφής, ναι, για τη διοίκηση του, ναι, Δήμου Ηρακλείου? Έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση. Εξάλλου, τόσα χρόνια στην επαγγελματική του δραστηριότητα το απέδειξε κιόλας. Και είναι αποφασισμένος να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Η επιστημονική σας ιδιότητα είναι ιδιαίτερα αποτελεστική, κύριε Λιλίτση, με πολλές υποχρεώσεις, και κρατάω το αισιόδοξο στοιχείο ότι άνθρωποι και επιστήμονες, οι οποίοι παρότι έχουν ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο επαγγελματική καθημερινότητα, λένε ναι, αυτοδιοικητικά είμαστε εδώ και καταγράφουμε προβλήματα. Αν μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα προβλήματα τα οποία καταγράφετε εσείς, ανοίγονται στην πόρτα του σπιτιού σας για να πάτε στην εργασία σας ή για να πάτε σε κάποια κοινωνική υποχρέωση. Ποια είναι, τι εντοπίζετε, ποια είναι τα μελανά σημεία του Ηρακλείου που δεν σας αρέσουν και λέτε πάμε να τα αλλάξουμε μαζί? Πρώτον και κύριο είναι η καθαριότητα. Καθαριότητα. Μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο μας. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε από την πρώτη στιγμή αν εκλεγούμε σαν Δημοτική Αρχή. Δεύτερον είναι η οδοπία. Πολλές φορές έχω ζητήσει από κάποιους φορείς αρμόδιους για αυτό το κομμάτι και με τηλεφωνήματα και με προσωπικά να ζητάω από τον κύριο Αντιδήμαρχο, αρμόδιους αντιδημάρχους, και δυστυχώς να γίνονται μπαλώματα χωρίς κάποιες μελέτες, χωρίς να γίνεται κάποια σωστή λύση, να μην μπορεί να υπάρξει μια σωστή λύση σε αυτά τα θέματα. Τρίτον, ο φωτισμός. Μεγάλο πρόβλημα. Κάνουν περιοδίες σε κάποια χωριά και όχι μόνο. Και οι πολίτες εκεί μας λένε ότι κάνουν 3-4 μήνες να έρθουν να αλλάξουν μια λάμπα. Το ζούμε και στο Ηράκλειο. Δεν λέω ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Θα μπορούν να υπάρχουν λύσεις σε αυτό το θέμα. Με νέα τεχνολογία φωτισμός που και εξοικονόμηση ενέργειας κάνουν, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της πόλης. Και αύξηση του ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή περισσότερος φωτισμός. Να μην φοβάται ένα παιδί να φύγει, να πάει μια βόλτα ένα βράδυ, μια μαμά, ένας μπαμπάς, μια οικογένεια με τα πόδια. Ναι, πολλές φορές και στις πλατείες ή και στα πάρκα η εικόνα είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι. Είναι άσχημο. Είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, ναι. Από την επαγγελματική σας ιδιότητα θεωρείτε ότι η αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να έχει παίξει ένα άλλο ρόλο και στη διασφάλιση της υγείας, είτε ως πρόληψη, μάλλον ως πρόληψη, γιατί η αυτοδιοίκηση ως πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει? Μπορεί να βοηθήσει η αυτοδιοίκηση ως πρόληψη πολλά θέματα αφορούν τη δικιά μου εργασία. Πρώτα απ' όλα, εμείς θα αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά ως προς την ενδοοικογενειακή βία που είναι αυξηθεί πάρα πολύ. Βέβαια. Λόγω της τελευταίας τριετίας COVID εποχής, όπως μπορούμε να πούμε. Και χρειάζεται υποστηρικτική, θα το έλεγα,
Ναι, σωστά. Και θα πρέπει για μας, από εμάς, από μένα προσωπικά, έχω μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπω τον κόσμο που έρθει σε εμάς, ο οποίος έχει προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στο σπίτι του και όχι μόνο. Και κυρίως θα πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, από την πλευρά των φερόμενων δραστών σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα. Βάζετε λίγο και μια κοινωνική. Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να υπάρξουν δομές. Που δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν, αλλά πρέπει να, να επεκταθούν, να στελεχωθούν όπως πρέπει. Με πολλούς φορείς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς. Και ένα ασφάλεια στις δομές αυτές. Γιατί μια δομή δεν φτιάχνεις μια δομή. Και λες, εντάξει, τελειώσαμε, φτιάξα μια δομή που να μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε τόσο απλά. Ναι, γιατί πρέπει να είναι και προστατευμένο το περιβάλλον. Έχω πάει στο εξωτερικό και έχω δει κάποια πράγματα, έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια ως προς αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά εδώ. Άρα θεωρείτε ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα το απαιτούμενο βάρος στην κοινωνική πολιτική και του Δήμου Ηρακλείου και της αυτοδιοίκησης. Έχει δοθεί, αλλά θέλει μεγαλύτερη. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Υπάρχουν δομές. Υπάρχουν δομές οι οποίες θέλουν υποστήριξη και να αυξηθούν οι δομές. Το βασικότερο, να αυξηθούν. Και να αυξηθεί και ο κόσμος που ζητάει βοήθεια. Θα υπάρξει, σίγουρα υπάρξει κόσμος που ζητάει υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει η κρυφή οικογενειακή. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Πάντως θα το ξανανοίξουμε, θα το ξανανοίξουμε κύριε Βιλίτσι, και μετά τις εκλογές για να κάνουμε και μια εκτενή συζήτηση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα καλά. Εδώ ευχαριστώ πάρα και για το χρόνο που μας αφιερώσετε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.